δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων ξεκίνησε το δεύτερο επεισόδιο της διαμάχης ανάμεσα στο Γιώργο Λιάγκα και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει η παρουσιάστρια εναντίον του δημοσιογράφου ξεκίνησε με την κατάθεση μαρτύρων. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απαιτούσε αρχικά 520.000 ευρώ από τον Γιώργο Λιάγκα και τη συνεργάτηδά του Σάσα Σταμάτη, γιατί από την εκπομπή την αποκάλεσαν κοριτσάκι, ενώ αναφέρθηκαν σε bodyguards που τρίτο πρόσωπο πληρώνει για να τους χρησιμοποιεί η παρουσιάστρια του Α. Περιορίστηκε το δικαστικό αίτημα σε 50.000 από κάθε εναγόμενο. Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα έπρεπε να είχε επιληθεί εξωδικαστικά. Επειδή ήταν ένα site, τώρα μην το χαρακτηρίσω, που γράφει χθες η επίθεση του Λιάγκα Λίσανα Σπυροπούλου, ναι. Πόσο πρόστιχη λέει η φωτογράφηση. Όχι, είπε σε πολλού, μπορεί να μην άρεσε. Ναι, παιδιά, πια είναι ντροπή όλο αυτό που γίνεται. Ναι. Και εγώ δεν είμαι συλλογική στο μηνύσιο, το έχω ξαναπεί, επειδή είναι και στη διαδικασία μια αγωγή κτλ. Που εγώ έχω πει ότι πρέπει να αποσυρθεί η αγωγή αυτή, ακόμα και στην τελευταία στιγμή. Λοιπόν, δεν είμαι υπέρ των. Θα μπορούσα να έχω γίνει πλούσιο αν είχα κάνει μηνύσει κτλ. Υπάρχει περίπτωση να ξαναβρείτε κάποια στιγμή. Δεν θέλω να το κάνω τσίρκο. Η δίκη του Λιάγκα με την ωραία του Αλφα. Όλοι οι διάλογοι στη συζήτηση αγωγής. Έλα ρε Κωνσταντίνα. Έλα ρε Κωνσταντίνα. Και τώρα αν θα ήθελα να μιλήσω λίγο σοβαρά, όσο και αν αισθάνεται κανένας άνθρωπος. Τώρα μεταξύ, δεν ξέρω, αυτό πρέπει να σταματήσει το θέμα. Αυτή η λέλαπα των αγωγών. Το πρώτο επεισόδιο της διαμάχης εκτυλίχθηκε πριν από έναν ακριβώς χρόνο, όταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου τυχαία συναντήθηκε στο Κολονάκι με την Ντέπι Γκολεμά. Η γνωστή τηλεκριτικός έγραψε το ίδιο βράδυ στο Facebook ένα κείμενο που συζητήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα και τη Σάσα Σταμάτη στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Συνάντηση με τη Σπυροπούλου. Δεν σας είπα τα νέα. Σήμερα το μεσημέρι είχα μία πρόβλεπτη συνάντηση. Ένα αυτοκίνητο μπροστά μου, πολύ κομψό μάρκας Mini, μαύρο με κόκκινη σκεπή και μαύρα τζάμια, είχε κλείσει όλη την κυκλοφορία στο Κολονάκι προσπαθώντας να παρκάρει. Μέσα στους αγανακτισμένους ήμουν και εγώ που ομολογώ πέταξα κάτι άσχημα γαλλικά, αφού μας άφησε να περιμένουμε ουρά ολόκληρη, λες και η Πατριάρχου Ιακήμ ήταν δική της, μέσα σε μια τρελή κίνηση. Όταν πάρκαρε και βρέθηκα ακριβώς δίπλα βρίζοντας, κατέβηκε το μαύρο φημέ τζάμι και φάνηκε το χαρούμενο πρόσωπο της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. «Δεν φτάνει που γράφετε ψέματα, βρίζετε κιόλας», μου λέει. «Δεν ντρέπεστε». Δεν πρόλαβα να απαντήσω γιατί κόρνεραν από πίσω και το μόνο που είπα ήταν: «Κυκλοφορείτε όπως ακριβώς συμπεριφέρεστε στον Α». Δεν βρήκα όμως να παρκάρω για να συνεχιστεί αυτή η ωραία κουβέντα. Ο δημοσιογράφος Άρης Λιαπάτης, πρώην συνεργάτης της εκπομπής «Σπίτι μου, σπιτάκι μου», κατέθεσε στο δικαστήριο ότι εκείνος ήταν μαζί με την παρουσιάστρια το επίμαχο βράδυ. Βρισκόμαστε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο αυτοκίνητο στο Κολονάκι. Είχε πολλή κίνηση. Ψάχναμε στην Πατριάρχου Ιωακήμ θέση για να παρκάρουμε. Όταν βρήκαμε θέση και σταματήσαμε, ένας οδηγός πίσω μας κόρναρε με μεγάλη επιμονή. Όταν τελικά παρκάραμε το αυτοκίνητό μας, προσπέρασε και είδαμε την Ντέμπι Γκολεμά, η οποία κατέβασε το παράθυρό της και έκανε κάποια πολύ δυσάρεστα σχόλια. Με μια δεύτερη ανάρτησή της στο Facebook, η Ντέπι Γκολεμά πάντως είχε επιμείνει τότε ότι τη νεαρή παρουσιάστρια συνόδευε σεκιουριτάς. Τι να θα σου πω κάτι. Το παλικάρι που ήταν μαζί της ήταν security και όχι δημοσιογράφος. Εγώ, και αυτό το λέω πρώτη φορά, μετά από λίγη ώρα ξαναγύρισα στον τόπο του εγκλήματος και το είδα το παιδί έξω από το αμάξι στο κρίνο ξεροσταλιάζει. Μιλήσαμε πολύ ευγενικά, είπαμε χρόνια πολλά και αν τους δίνει με στολή security τους δημοσιογράφους, δεν το ξέρω. Ή μάλλον το είδα. Ναι, τους δίνει. Ας ελπίσουμε το παιδί να μην πάθει τίποτα. Τα σχόλια που έγιναν στην εκπομπή το πρωινό ήταν εκείνα που προκάλεσαν και την αγωγή εναντίον των συντελεστών. Το περιστατικό αυτό συζητήθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο παρουσιαστής και η Σάσα Σταμάτη έκαναν κάποια επικριτικά σχόλια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με ειρωνικό ύφος. Την απεκάλεσαν κοριτσάκι, χαρακτηρισμός υποτιμητικός, ενώ είπαν ότι κάποιος τρίτος πληρώνει την κυρία Σπυροπούλου και τους σεκιουριτάδες που τη φυλάνε. Το γεγονός επηρέασε ψυχολογικά την κυρία Σπυροπούλου τόσο ώστε εκείνη την εποχή αναγκάστηκε να αναβάλει πολλά εξωτερικά γυρίσματα που είχαμε προγραμματίσει. Και λέει η Σάσα ότι. Χοντρικά τώρα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, ότι πού βρίσκει τα λεφτά να πάρει η bodyguard τη Σπυροπούλου. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να μην τα έχει τα λεφτά εκείνη και να είναι πολύτιμη για κάποιον που να θέλει εκείνος να τη φυλάξει. Αυτό. Μη υπενισόμενος τίποτα κτλ. Στην εκπομπή μου είπα, επειδή κατάλαβα ότι την έθιξε αυτό το πράγμα, μου το είπε ότι
Λυπάμαι αν την έθιξε. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να θίξω ούτε την προσωπική της επαγγελματική της σταδιοδρομία, ούτε την προσωπική της ηθική σε καμία περίπτωση. Ο συνήγορος του Γιώργου Λιάγκα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, απευθυνόμενος στο δικαστήριο, έκανε λόγο για προσπάθεια ευνουχισμού της σκέψης και της ελεύθερης έκφρασης από την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Εφόσον φτάσαμε στα δικαστήρια, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ουσιαστικά και νομικά βάσιμη η αγωγή της κυρίας Σπυροπούλου κατά του Λιάγκα και κατά της Σταμάτη. Εκτιμώ ότι θα απορριφθεί. Εάν όμως μία στο εκατομμύριο γίνει δεκτή, αυτό θα αποτελέσει ευνουχισμό στην ελευθερία της έκφρασης. Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί με την εξέταση των μαρτύρων μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.